Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Κοινό μυστικό είναι πλέον στους πολιτικούς κύκλους πως η αξιολόγηση βαίνει προς ολοκλήρωση, με κυβέρνηση και δανειστές να βρίσκουν κοινό τόπο στα ακαθόδη ζητήματα. Ακόμα ανοιχτό είναι το ζήτημα ένταξης της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το οποίο η κυβέρνηση βιάζεται όσο τίποτα άλλο να προλάβει, μιας και θα είναι κατά την εκτίμησή της το πρώτο βήμα για την έξοδο της χώρας στις αγορές. Φρένο στη χρηματοδότηση των γηπέδων στην Αθήνα βάζουν οι τράπεζες, σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από τον τραπεζικό αλλά και τον κατασκευαστικό κλάδο. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θεωρούν ότι πλέον τα γήπεδα δεν φέρουν έσοδα, καθώς σπάνια γεμίζουν, ενώ παράλληλα σχεδόν μηδενικές είναι και οι πωλήσεις που σημειώνει η εμπορική χώρη εντός των γηπέδων. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί τον έντονο προβληματισμό, καθώς σχεδιάζεται η κατασκευή των γηπέδων τόσο της ΑΕΚ όσο και του Παναθηναϊκού, με τις τράπεζες να υποστηρίζουν πως δεν εξασφαλίζονται για την τοποθέτηση των χρημάτων τους. Άγνωστη έννοια ο τραπεζικός δανεισμός και για τις ελληνικές startup που αποτελούν ίσως το δυναμικό. Μικρότερο κομμάτι της ελληνικής επιχειρηματικότητας, το οποίο επιλέγει να δημιουργείται στην Ελλάδα, να έχουν κυρίως ως αντικείμενο την έρευνα και την τεχνολογία. Οι 9 στις 10 startup διατηρούν τη φορολογική τους έδρα στην χώρα, παρά το γεγονός ότι στοχεύουν να κατακτήσουν τη διεθνή αγορά, την ίδια ώρα όμως που ο δανεισμός από τις ελληνικές τράπεζες είναι σχεδόν ανύπαρκτος, με μόλις το 4,7% να δηλώνει πως έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δίκτυμο να κυμαίνει σε 671,24 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,40%. Ανωδικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις, στο insider.gr.